Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Ξεκινάμε μπλογκάκι. Είμαι με τα παιδιά, με τη Τόνη και με τον Βασίλη. Πάμε μέχρι το ηλεκτρικό σταθμό. Εγώ με τον Βασίλη και με την κουμπάρα, γιατί έρχεται η κουμπάρα, η μαμά του Βασίλη. Θα πάμε στο μολ να πάρουμε, να αντελέξει ο Βασίλης δώρα για τα γυναικεία του από τη μαμά. Πρόσεχε, Βασίλη. Η Τόνια με την Αναστασία θα έρθει σπίτι. Αυτά, μετά ο Βασίλης θα πάει στο πάρτι, εμείς θα κάτσουμε σπίτι και θα περιμένουμε τον Βασίλη όταν θα γυρίσει για να κάτσουμε το βράδυ να φάμε όλοι μαζί. Αυτά, εντάξει, θα φάμε και μεσημεριανό. Έτσι πρόχειρα και μετά θα ψήσουμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, θα δούμε. Τρέχουμε, γιατί έχουμε αργήσει ήδη. Ο Βασίλης είχε πάει το πρωί με τον Νίκο, γιατί προπόνηση σήμερα δεν είχε και έβρεχε. Πήγε πίσω στο κατάστημα, πήρε τα παπούτσια, τα αθλητικά και άλλαξε, πήρε ένα νούμερο μικρότερο και το είναι πολύ καλύτερο, έχει περιθώριο αλλά είναι καλά, δηλαδή μπορεί να το φορέσει τώρα, ενώ το άλλο του ήταν πολύ μεγάλο και έπρεπε να περιμένει αρκετό καιρό για να το κάνουν. Έτσι δεν είναι, Μπιλ? Οπότε πάμε. Τρέχει ζέστη. Σκασά. Φτάσαμε στο μολ, πήραμε τα δώρα, πήρα εγώ δώρο για το πάρτι, πήρε η Νονά, κουβαλάει δώρο για τον Βασίλη. Αυτό ήθελε, αν θυμάστε, σε ένα βλογκάκι που τράβηξα, δοκίμασε ο Βασίλης ένα μπουφάν, ένα μπόμπερ και το άρεσε πάρα πολύ και είπε στην Νονά, θέλω αυτό. Πήγαμε μέσα ούτε 10 λεπτά, δεν καθίσαμε, ο Βασίλης, τσακ, μπαμ, αυτό που ήθελε, αυτό πήρε και φύγαμε. Ενώ όταν πάμε με τα κορίτσια, όχι αυτό, χάλια, δεν μ' αρέσει, δεν θέλω, δεν. Εδώ ο άλλος ψωνίζει γρήγορα, γρήγορα, πολύ γρήγορα. Πάμε μια βολτίτσα και μετά θα πάμε σπίτι. Να, να πάμε, τι να κάνουμε κάτω. Βασιλή, τι μας ζαλίζεις το. Εντάξει, πάμε κάτω, ό,τι θέλει ο Βασίλης. Θα μου κάνεις ξανάγηση. Ναι, ναι, θα σου κάνει ξανάγηση. Θα σου πρόσεχε, Τι λες. Ήθελες βόλτα, μια πρόσεχε λίγο. Εμείς βόλτα κάνουμε, ό,τι ήταν να πάρουμε πήραμε. Προσέξτε γιατί... Λοιπόν, να είμαστε και πάλι μαζί σας. Έχει περάσει αρκετή ώρα, είχαμε γυρίσει σπίτι από το μολ, φάγαμε μεσημεριανό, ήπιαμε καφέ και βγήκαμε με την κουμπάρα, πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, ήθελε η κουμπάρα κάτι να πάρει πράγματα για το σπίτι της, επίσης πήρα και εγώ κάποια. Επίσης πήγαμε από το ζαχαροπλαστείο, πήραμε μια τουρτίτσα, γιατί ο Βασίλης έχει φύγει, πήγε για πάρτι. Σας είπα ότι θα πάει σε ένα πάρτι ενός κοριτσιού και θα γυρίσει 9 ώρα το βράδυ. Εμείς θέλουμε τη στιγμή όταν θα γυρίσει ο Βασίλης να του κάνουμε έκπληξη, να ανάψουμε κερί και να το περιμένουμε στην πόρτα με τη τούρτα και με το κεράκι. Να τραγουδήσουμε, θα χαρεί πάρα πολύ. Λοιπόν, ο Βασίλης, όπως είπα, είχε αλλάξει τα παπτσάκια του, πήρε μικρότερο νούμερο, τα ίδια παπτσάκια αλλά σε 35 και που του είναι πολύ καλύτερα αυτά και χάρηκε ότι μπορεί αύριο να τα φορέσει την προπόνηση, οπότε χάρηκε πάρα πολύ. Ενώ τα άλλα θα έπρεπε να περιμένει να τα βλέπει. Οπότε μια χαρά. Επίσης πήρε ο Βασίλης, του πήρε η Νονά του, δεν είναι εδώ, που είναι τα γάντια, δεν ξέρω που τα έχει βάλει στο γραφείο του, γάντια για ποντοσφαίρου, για... το τέρμα, για να κάθεται στο τέρμα και να κάθεται στο τέρμα, να πιάνει την μπάλα. Τέλος πάντων, να τη φέρνει η κουμπάρα. Πήρε ένα μπόμπερ πολύ ωραίο, πήρε φούτε, πήρε φόρμα, για φέρε. Κοιτάξτε εδώ, ο γιος μου τη διάλεξε, βλέπετε. Γάντια πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία από το Intersport, πήρε τώρα η Νονά, το πήρε όπως είπα φούτερ, πήρε φόρμα, πήρε μπουφάν. Οπότε μια χαρά. Τώρα τι θα κάνουμε, τώρα θα περιμένουμε, θα έρθει ο κουμπάρος, γιατί δουλεύει ο κουμπάρος μας, οπότε περιμένουμε να έρθει, να κάτσουμε, θα ψήσουμε, θα φάμε, θα γιορτάσουμε και όταν θα έρθει ο Βασίλης θα σβήσουμε τούρτα, να του κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη, έκλειξε, πω! Να του κάνουμε έκπληξη, το είπα, εντάξει, πω πω. Εκεί τα αγόρια μας ψήνουν έξω. Και ο κουμπάρος με τον Ανδρέα, εμείς δεν βγαίνουμε γιατί κάνει κρύο έξω. Είμαστε εδώ, χαζεύουμε από το τζάμι, θα τρώμε έτσι. Περιμένουμε να μας δώσουν
Ψημένα κρεατάκι. Έχει μπριζόλες, έχει λουκάνικο, τι άλλο έχει, έχει κεμπάπ. Κεμπάπ έχει. Ναι, ναι. Ανδρέα, θα μας δώσει κάτι να φάμε κι εμείς. Ανδρέα. Όποιος δεν βγαίνει έξω δεν τρώει. Ανδρέα, εμάς θα μας δώσει κάτι να φάμε. Δεν μας ακούει. Εμάς θα μας δώσει κάτι να φάμε. Όχι. Μόνοι σας θα τα φάτε όλα. Έχω σαλατίτσα, ε. Δεν έχει φαγητό εδώ. Έχω σαλατίτσα. Δεν έχει φαγητό. Πάει και σαλάτα σου. Εγώ έχω σαλάτα όμως. Σαλάτα να φάτε. Θα παραγγείλουμε τώρα. Σας κάνει καλό. Τι θες να πεις. Τι θες να πεις. Ναι. Έκοψε, έκοψε. Άρα είστε ωραία, εντάξει, ευχαριστούμε, γεια σας. Πήγε ο Ανδρέας να φέρει το Βασίλη, ετοιμάσαμε τη τούρτα εδώ και μόλις έρθει θα μου κάνει αναπάντητες να ανάψουμε το κερί, να σβήσουμε τα φώτα και να του κάνουμε έκπληξη το βασιλάκι μας. Δεν ξέρω, μια μικρή τουρτίτσα γιατί δεν θα τη φάμε όλοι, έχουμε ακόμα τη χτεσινή τούρτα. Αλλά επειδή θέλω να του κάνω έκπληξη, του πήραμε μια μικρή. Πολύ ωραία, ταιριάζει και με το κεράκι, μια χαρά. Δεν ήξερε ο Βασίλης ότι θα πάρουμε τούρτα, οπότε θα το αρέσει η έκπληξη. Έρχεται ο Βασίλης, πάμε! Κολλήτσα, έτσι! Σβήσουν, δίνουμε φώτα! Δεν φαίνεται τίποτα, καλά! Περίμενε, περίμενε! Μη φωνάζετε, καλά! Έλα, κουμπάρε! Έλα, I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change. Να ζήσεις Βασίλη και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να ένα σοφός. Μπράβο! I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. Βάλανε μετάλλια στο Μάι. Τι έγινε, Μάι? Ήσουν ο καλύτερος, ε! Ναι! Ο καλύτερος ήσουν, ναι, δεν του αρέσει, θέλει να το βγάλει. Δεν του αρέσει. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Γεια σας, κορίτσια! Γεια! Όλα καλά? Ναι! Γιατί γελάμε? Καλημέρα! Τι κάνετε, πώς είστε? Επόμενη μέρα, Κυριακή, μεσημέρι είναι. Έχω ξεκινήσει, θέλω να φτιάξω μεσημεριανό να φάμε. Λοιπόν, επίσης εδώ έχω βάλει μήλα, θέλω να ψήσω μια μηλόπιτα. Θα τα περάσω λίγο στο τηγάνι έτσι με ζαχαρίτσα, ξέρετε, θα βάλω μετά και βανίλια και λεμονάκι για να είναι ωραία. Επίσης έχω βάλει νερό να βράσω, θα φτιάξω μια μακαρονάδα σπαγετίνι με τόνο. Εδώ ψήνω. Έχω βάλει ένα σαντουιτσάκια, τα αγόρια μου βλέπουν μια ταινία, να τους δώσω να τσιμπήσουνε. Οπότε αυτά θα φτιάξω σάλτσα, θα φτιάξω μιλόπιτα, θα φάμε πρώτα μεσημεριανό η τυπινά μου και μετά θα συνεχίσω εγώ με τη μιλόπιτα. Θα πρέπει να μου κρεώσουν και όλα τα μήλα, γιατί έτσι εντάξει δεν μπορείς να τα βάλεις. Έτοιμη η τάρτα μου να μπει στο φούρνο. Να τη, όπως είπα, έχω φτιάξει τη συγκεκριμένη τάρτα, έχω συνταγή στο κανάλι μου, είναι τριμμένη τάρτα με τριμμένη
Ζύμη από πάνω, επίσης πίνω καφεδάκι και φτιάχνω ταυτόχρονα και κρεπούλες για τα παιδιά μου. Να τα κρέπες, ο καθένας τρώει μα ό,τι θέλει, με μαρμελάδα, με μέλι, οπότε καλή όρεξη σε όλους. Εδώ ο γιος μου μαγειρεύει, ετοιμάζει κρέπα με... πώς λέγεται, Βασίλη, ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ ωραία. Όποιος δεν δοκίμασε, δοκιμάστε. Φτάνει καλά! Φτάνει! Θα σου κολλήσει κάτι! Τώρα θα γίνει όλο το σπίτι μας το γάλα. Ποιο γάλα? Αυτό, το ζαχαρούχο γάλα. Καλή όρεξη. Mm. Η νανά του Βασίλη του πήρε αυτό εδώ το μπόμπερ. Μπουφάν είναι βασικά, εδώ είναι δέρμα. Εντάξει, συνθετικό δέρμα, αλλά είναι δερμάτινο. Και εδώ είναι έτσι ένα σαν φλί, σαν πολύ ωραίο, ζεστούλικο είναι. Εντάξει, δεν είναι για βαρύ χειμώνα, αλλά τώρα από την αρχή μια χαρά θα είναι. Επίσης πήρα και κάτι άλλο Βασίλης, αλλά δεν ξέρω που το κρύψε, μια φόρμα και ένα φούτερ. Αυτό αν θυμάστε το έχει δείξει ένα vlog που είχαμε πάει και το άρεσε και τώρα πήγαμε και λέει «Νονά, θέλω αυτό, αυτό και αυτό». Τέλος, φύγαμε, μέσα σε 5 λεπτά είχα φύγει από το μαγαζί. Τίποτα. Μπαμ, μπαμ. Έτοιμη η τάρτα μου, έτοιμες οι κρεπούλες μου, βέβαια είναι αλήθεια πως έχουμε φάει ήδη πολλές κρέπες, αλλά εντάξει, θα έχουμε και πρωινό και τώρα το βράδυ μπορεί να φάνε. Την τάρτα θα την αφήσω λίγο να κρυώσει εδώ μέσα και μετά θα τη βγάλω και θα την κόψω. Ωραία είναι τραγανή, πολύ ωραία. Ακούτε. Things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.